Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε στην 8η πλέον εκπομπή του Football Break. Είμαστε και πάλι εδώ, καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχει διάλειμμα για το debut. Εντάξει, τώρα γυρίζεται η εκπομπή βέβαια, καθαρά Δευτέρα. Και ο Ανδρέας πίσω. Ξανακαλώς ήρθες, Ανδρέα, στην παρέα. Καλώς σας βρήκα. Κώστα, θα μετράς συνέχεια τις εκπομπές, θα μετράμε 15, 16 κλπ. Ναι, ρε. Το είχα πει. Μόλις φτάσουμε άλλη μία εκπομπή, μετά δεν θα λέω αριθμό. Θα λέω ένα τυχαίο αριθμό που θα μου έρχεται. Για να γίνει έτσι. Οπότε είμαστε πάλι εδώ, όπως κάθε φορά, να πούμε για τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Και Champions League πλέον, ότι μας τραβάει το ενδιαφέρον. Και οπότε, όπως και κάθε φορά, να πέσει το intro. Ξεκινάμε λοιπόν από Αγγλία. Εντάξει, δεν είχαμε τόσα πολλά πλέον στην Αγγλία να σχολιάσουμε σε αυτή την αγωνιστική. Μόνο το μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, Arsenal Tottenham, με την ανατροπή που κάνανε οι κανονιέριδες σε μια Tottenham που τελευταία δείχνει καλά πρόσωπα με Μπέιλ και Κέιν και Σον. Εντάξει, πήρε το παιχνίδι. Αλλά από αυτό που ξεχώρισε από το παιχνίδι ήταν το τρομερό γκολ που έβαλε ο Λαμέλα με Ραμπόνα. Πάλι θύμισε άλλες εποχές και ήταν τρομερό γκολ. Οπότε θα κάνουμε σήμερα και μία νέα προσθήκη στα βίντεο. Θα το κάνουμε λίγο πιο έτσι, όμορφο στο μάτι. Για να δείτε και το γκολ πόσο ωραίο ήταν και να ταυτιστείτε με εμάς και τις απόψεις μας. Ρέγιον Μούρα, Λαμέλα, Λαμέλα! De gedwongen wissel opent de score. Son haakte af met een hamstringblessure. Lamela kwam en maakte hem hier achter zijn standbeen. Μετά από αυτή την κολάρα λοιπόν του Λαμέλα και ήταν καταπληκτικό γενικά το Ραμπόνα, οπότε εγώ θα μείνω σε αυτό. Δεν έχω να σχολιάσω πολλά για το ντέρμπι, γιατί είπαμε εγώ αυτά δεν τα θεωρώ πολύ ντέρμπι, οπότε αφήνω το λόγο σε εσάς. Μπορεί την κολάρα να την έβαλε ο Λαμέλα, αλλά η ουσία είναι το αποτέλεσμα. Η Arsenal είναι αυτή που πήρε την νίκη. Ήταν καλύτερη για μένα. Δεν κινδύνεψε τόσο πολύ από την Tottenham και πήρε δίκαια την νίκη. Εγώ ξεχώρισα και τον γκολ του Odegaard, όχι ότι ήταν το τρομερό γκολ, αλλά δείχνει λίγο να βρίσκει τα πατήματά του στην Arsenal και να προσφέρει πράγματα. Είχε σκοράρει κιόλας μεσοβδόματα και με τον Ολυμπιακό στο Europa League και συνεχίζει να σκοράρει. Αυτό, δηλαδή η Arsenal πήρε αυτό που άξιζε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια, στο τέλος και η Tottenham με τον Kane που είχε να δοκάρει θα μπορούσε να κλέψει το χ, αλλά δεν θεωρώ ότι το άξιζε. Η Arsenal ήταν δίκαιος νικητής στο παιχνίδι. Ήταν σίγουρα μια μεγάλη νίκη για την Arsenal, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε. Βέβαια, εγώ διαφωνώ λίγο μαζί σου. Δεν πιστεύω ότι ήταν καθαρά για άσο το παιχνίδι. Η Tottenham, αν δει κανείς το τελευταίο 20 λεπτό, ήταν πολύ καλύτερη από την Arsenal. Η Arsenal σαν να φοβότανε. Ενώ έπαιζε και με παίχτη παραπάνω, είχε και το δοκάρι που είπες με τον Κέιν, είχε και ένα γκολ ο Κέιν που ακυρώθηκε για λίγα εκατοστά ως offside. Η Arsenal βέβαια φαίνεται ότι έχει φτιάξει κάποια πράγματα που θέλει ο Αρτέτα και στον γκολ του Έντεγκαρντ είναι πολύ ωραία συνεργασία όλων των παικτών μέχρι να φτάσει μπάλα στα δίχτυα. Είχε και δύο δοκάρια. Είχαμε και το Μουρίνι. Ναι, σωστά. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν και πολύ μεγαλύτερο. Οκ, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Είχαμε και το Μουρίνιο που εντάξει, μετά το παιχνίδι βγήκε και είπε τα ωραία του πάλι ότι αν αυτό ήταν πέναλτι τότε προσβάλλω τα πέναλτι. Εντάξει, οκ. Okay. Ήταν σίγουρα βαθμολογικά μια πολύ σπουδαία νίκη για την Arsenal. Βέβαια τότε δεν μένει πολύ πίσω στο κυνήγι της τετράδας και να σημειώσουμε ότι έχει και το Europa League που μπορεί να τη φέρει στο επόμενο Champions League. Πίστευα πως θα πω πρώτος για τους 10 παίκτες που έπαιζε η Tottenham, δεν το είπα. Πίστευα ότι θα πω πρώτος για τον κύριο Θέν Γκολ του Κέιν, δεν το είπα. Οπότε δεν έχω να συμπληρώσω και πολλά. Οπότε φεύγω, γεια σας. Οπότε φεύγω, λέει, αφήστε το. Φεύγω, ναι, αφήστε με. Τι με φέρατε πίσω, αφού τα λέτε μια χαρά μόνοι σας.
Το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό, ότι ήταν καλύτερη μετά την αποβολή τότε, έναν παραδόξο. Ίσως και γιατί η Arsenal από τη στιγμή που είδε ότι δεν πέτυχε κάποιο extra goal, κάθισε και περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι έτσι. Και τα έδωσε όλα η Tottenham. Δεν κατάφερε να βάλει κάποιο γκολ, έβαλε μόνο ένα που ακυρώθηκε και δίκαια πήρε αυτή την νίκη η Arsenal. Θυμάστε μετά από πόσο καιρό κερδίζει ένα συγκεκριμένο αντίστοιχο ντέρμπι η Arsenal, κάτι πήρε τα αυτή μου, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι, ούτε εγώ, έχει καιρό πάντως, έχεις δίκιο. Αυτό νομίζω ότι είχε καιρό να πάρει. Οπότε είναι και ηθικό, όχι ηθικό, ψυχολογικό το πάρισμα που παίρνει μετά από μια τέτοια νίκη. Ισχύει αυτό, ισχύει. Γιατί εντάξει, βαθμολογικά Arsenal είναι, έχει τελειώσει για κατηδήποτε στο πρωτάθλημα. Οπότε οτιδήποτε παίρνει και σε ντέρμπι είναι υπέρ της. Και με τον Έντεγκαρντ που είπατε ότι δείχνει να συνδέεται λίγο με την ομάδα περισσότερο και ας μην ήταν κάτι ιδιαίτερο το γκολ, όλα αυτά συνεισφέρουν. Κάτι άλλο πάλι που ξεχώρισε ήταν και η νίκη κατά κράτος της Leicester στη Sheffield, με τη Sheffield με την πεντάρα, που εντάξει ήταν ένα ηχιανάτσο hat-trick, τρομερά γκολ, τρομερός θυμίσα λίγο αλέφαντα, τρομερός, ξέρω, λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει, είχε και μια στιγμή που είχε έκλαψει νομίζω, που με το Μανώλη το συζητάγαμε, που είχε χάσει τη μητέρα του. Πώς μου το είπες? Αφιέρωσε το hat-trick του σε όλες τις μητέρες επειδή έχει χάσει τη δική του όταν ήταν 14. Πολύ, πολύ καλό για αυτόν. Ήτανε και πρόσθεσε κιόλας και 3 γκολ στη Λέστερ. Εντάξει, που η Λέστερ να πούμε ότι είναι σίγουρη μέσα στην τετράδα, δηλαδή πρέπει να κάνει δύσκολα τα πράγματα για τον εαυτό της για να τη χάσει. Οπότε γι' αυτό άκρισε έτσι μία αναφορά. Και το άλλο που μ' άρεσε εμένα, πριν δώσω πάλι το λόγο σε εσάς για να πείτε τι ξεχώρισε για εσάς στην Αγγλία, ήταν και το Everton Burnley που κέρδισε η Burnley, που γενικά όποτε κερδίζει η Burnley για μένα είναι κάτι αξιοθαύμαστο για την Αγγλία. Οπότε και με τρομερό γκολ, ένα εντάξει του Wood, κλασικό σκόρερ της Burnley, αλλά και του McNeil, απίστευτο γκολ. Για μένα αυτό το γκολ ήταν πάρα πολύ ωραίο και από μια αμυντικογενή ομάδα πάντα μου αρέσουν κάτι τέτοια. Οπότε αφήνω το λόγο σε εσάς για τι ξεχώρισε κάτι άλλο ή την Αγγλία. Εγώ για τη Λέστερ θα πω ότι πλέον πάβει να είναι μία από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος και καθιερώνεται σε μία αρκετά μεγάλη δύναμη. Δηλαδή οι εμφανίσεις που κάνει και οι νίκες που παίρνει είναι φοβερές. Εντάξει, okay, η Sheffield φέτος δεν είναι και το κάτι εξαιρετικό, αλλά δεν πάβει και αυτό να μειώνει μία μεγάλη νίκη της Λέστερ, η οποία πλέον είναι στην τρίτη θέση, ένα πόντο πίσω από τη United για τη δεύτερη, οπότε δεν είναι τόσο ακατόρθωτο να τερματίσει και δεύτερη η Leicester. Και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό και το πρωτάθλημα της Premier League, ότι πολλές ομάδες παλεύουν για παραπάνω, για ένα καλύτερο πλασάρισμα, ας πούμε, στην τελική βαθμολογία. Ισχύει ότι το goal στο match Burnley-Everton ήταν εκπληκτικό και ένα ακόμα έτσι ξεχωριστό σε αυτή την αγωνιστική. Εγώ έχω σημειώσει για αυτό το 0-0 της Leeds με την Chelsea, που αποδεικνύει και το πόσο σκληρό καρύδι είναι η Leeds από το ξεκίνημα της σεζόν. Και μάλιστα, ναι. Κώστα, εμείς το συζητάγαμε από την αρχή, είχαμε δει μαζί το πρώτο μάτς της Leeds στην Premier League μόλις είχε επιστρέψει. Ναι, με Liverpool και είχε 3 γκολ και όλα, είχε γίνει χαμός, 4-3. Ναι. Δηλαδή και μας είχε κάνει έτσι θετική εντύπωση από την πρώτη σεζόν. Από το πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη. Και αυτό το συνεχίζει και ακόμα και σήμερα που συζητάμε. Να πούμε κιόλας ότι βέβαια ο Τούχελ συνεχίζει αυτό το αίτητο σερί, ας πούμε, με την Τσέλσι και την έχει λίγο αναγεννήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτά ξεχώρισα εγώ. Τώρα εντάξει, να πούμε για τη City ότι ξανακέρδισε, έχει γίνει λίγο, είναι λίγο περιττό να το λέμε συνέχεια. Κουραστικό. Εγώ αυτό ήθελα να πω για τη City, γιατί την ξεχάσαμε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην έχασα από τη Manchester. Πήρε πάλι μια εύκολη νίκη με τη Fulham. Βέβαια, η Fulham παλεύει για την παραμονή και νομίζω ότι θα είναι και αυτή που θα τα καταφέρει στο τέλος, γιατί είναι πιο σοβαρή από τις υπόλοιπες. Για την Chelsea, εγώ το μόνο που κρατάω από αυτό το παιχνίδι, επειδή το είδα όλο και γενικά δεν ήταν καλό στο μάτι, κρατάω το ότι κράτησε το 0 για ακόμα μια φορά με τον Tuchel. Ενώ το ξανατονίζω, εγώ έλεγα ότι ο Τούχελ δεν είναι καλός αμυντικά στις ομάδες του.
Την έχει φτιάξει την Chelsea πολύ σε αυτό. 10 ήττες, σωστά. Κρατάμε σίγουρα και τη σπουδαία νίκη της United με τη West Ham, που δείχνει πλέον ότι κλειδώνει την τετράδα η Manchester, δηλαδή δεν θα δυσκολευτεί να είναι στο επόμενο Champions League. Και για τη Leicester συμφωνώ, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας, ότι δεν είναι έκπληξη οι νίκες που κάνει, και ακόμα και με μεγάλα σκορ έχει καθιερωθεί πλέον στις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας. Το ότι δεν είναι μια τόσο ιστορική ομάδα δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Σίγουρα. Πάλι τα είπα τώρα. Μία Manchester μου είχε μείνει να πω στο τέλος, τον είπες και αυτή. Το 1-0 με την West Ham, το οποίο για μένα ξεκαθαρίζει λίγο τα πράγματα στην τετράδα. Θεωρώ ότι η Chelsea έχει πολύ καλή ομάδα και με τον νέο προπονητή θα καταφέρει να είναι αυτή στην τετράδα. Δεν λέω ότι πάβει να γίνεται συζήτηση για την τετράδα, αλλά για μένα αυτοί οι τέσσερις που είναι τώρα έχουν κάτι παραπάνω από τον πρώτο λόγο να τερματίσουν. Και ακριβώς έτσι. Είτε δούμε μία μικρή αλλαγή στον δεύτερο και τον τρίτο. Ένα αυτό για να τα πάρουμε με τη σειρά. Για τη Manchester City, επέστρεψε στις νίκες. Okay, δεν το συζητάμε, το πρωτάθλημα είναι δικό της. Το μόνο που θα να πω είναι ότι ήταν με τη Manchester στην προηγούμενη αγωνιστική, μια και το αναφέραμε πάλι. Δείχνει λίγο στους ανταγωνιστές της στο Champions League ότι είναι μια τρωτή ομάδα, έχει σημεία που μπορεί να τη χτυπήσουν και είναι κάτι που πρέπει να λύσει ο Guardiola αν θέλει να πάρει το πρώτο Champions League με τη City. Όσο για τη Leicester, θυμάμαι ότι ο Μανώλης την πίστευε πάρα πολύ και όντως έχει δίκιο. Περιμέναμε να ξεφουσκώσει μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησε, δεν ξεφούσκωσε. Εγώ προσωπικά περίμενα να ξεφουσκώσει μετά τον χαμό του πρόεδρου της. Αλλά τελικά συνεχίζει μια χαρά το έργο του και ο γιος του και γενικότερα όλη η ομάδα, όλη η διοίκηση. Οπότε νομίζω ότι όντως εδραιώνεται στις μεγάλες ομάδες πλέον της Premier League. Τι άλλο έχει απομείνει, και στους άλλους αγώνες αναφέραμε. Είχα πω και άλλα πράγματα νομίζω. Ναι, τι, μήπως για τη United, δεν ξέρω. Αν United, εντάξει, με αυτόν τον γκολ κέρδισε κιόλας. Ναι, πάνω απ' όλα για τη Τζέλση, δεν θυμάμαι κάτι άλλο, για τη Τζέλση ότι θεωρώ ότι έχει πολύ βάθος. Κάποιος προπονητής το έχει αναφέρει, ότι έχει πολύ βάθος η Τζέλση. Ο Λάμπαρτ, ξέρει. Ο Μουρίνιο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που έλεγε ότι το πιο πλήρες ρόστερ ίσως το έχει η Τζέλση από αυτές τις ομάδες που είναι πολύ ψηλά. Νομίζω θα είναι στην τετράδα. Μάλιστα. Και εγώ αυτό για να κλείσουμε γενικά για το κεφάλαιο της Αγγλίας, επειδή εντάξει τα γαλύψαμε όλα, αυτό που είπατε και εσείς ότι πλέον και ο Ανδρέας κυρίως, ότι η Chelsea έχει roster, έχει ομάδα, αλλά το roster το είχε από το Lampard, δηλαδή αυτός το φτιάξε το roster. Το θέμα είναι ότι πλέον ο Tuchel το χρησιμοποιεί σωστά ή έδεσαν οι παίχτες, εντάξει. Είναι πολλοί παράγοντες μέσα σε αυτό, αλλά ναι, η Chelsea επιτέλους δείχνει ότι μπορεί να κάνει το roster που έχει. Οπότε με αυτά θα κλείσω το κεφάλαιο και περνάμε σε Ισπανία, που εγώ έχω επιλέξει επίτηδες να ξεκινήσω να πούμε λίγα λόγια για τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Παρί, που εντάξει, ο Μανώλης κιόλας το έλεγε, δεν περιμένουμε να κερδίσει, δεν περιμέναμε ότι θα κάνει αυτό το θαύμα. Αλλά έδειξε και νωρίς κιόλας ότι είχε τις ευκαιρίες, είχε κάνει τα σουτ νωρίς και ο Ντεμπελέ και ο Μέση που χάσε το πέναλτι μετά. Δηλαδή είδαμε μια αντίδραση από την Μπαρτσελόνα, εκτός της γκολάρας του Μέση που μπήκε, εντάξει, δεν το ξεχνάει κανένας αυτό. Οπότε αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Και μετά εντάξει θα πούμε και τα υπόλοιπα, δεν είναι πάλι κάτι τρομερό και στο πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα, αν είχε καταφέρει να σκοράρει τόσο νωρίς με τις ευκαιρίες του Ντεμπελέ, σίγουρα θα βλέπαμε στην πορεία διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή, σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσει και στην πορεία για να διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω, αν μπορούσε να πετύχει πάλι ένα ακόμα ποδοσφαιρικό θαύμα, ας πούμε. Ήταν κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Εγώ πιστεύω ότι και ο Μέση, αν είχε καταφέρει να σκοράρει με το πέναλτι, μετά θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι.
Γιατί θα ήταν παραπάνω, παραπάνω πίεση, θα ήταν πάλι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί και η Παρή έπαιξε πολύ, πολύ περίεργα για, ενώ είχε ήδη ένα τόσο μεγάλο σκορ να διαχειριστεί. Δεν ξέρω, το πήγε, έπαιζε πολύ παθητικά, τουλάχιστον αυτό είδα εγώ. Αυτά, αν είχε βάλει ένα γκολ ο Ντεμπελέ στην αρχή από αυτές τις ευκαιρίες που έχασε ή το πέναλτι ο Μέση, πιστεύω ότι θα βλέπαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή ωραία είναι τα αν, αλλά μετά αν δεν κάνουμε δουλειά, γιατί το μεγαλύτερο αν σε αυτό το παιχνίδι ήταν αν έβαζε το πέναλτι ο Μέση. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε κάποια γεγονότα που κρατάμε από αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα κρατάμε το ότι ο Ντεμπελέ, όσο καλός παίκτης κι αν είναι, στα μεγάλα παιχνίδια είναι πολύ κακός στην τελική προσπάθεια. Να θυμίσω με Λίβερπουλ στο 3-0 του Camp Nou πριν από 2 χρόνια. Είχε χάσει τέτα τέτ στην τελευταία φάση, μπορούσε να έχει κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. Ίσως τότε να μην γυρίσει. Μοιραίο, ναι. Σκι. Και τώρα με την Παρή έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες, έχασε και 2 τέτα τέτ. Τι άλλο κρατάμε? Κρατάμε ότι ο Μέση για ακόμα ένα παιχνίδι έχασε ένα κρίσιμο πέναλτι. Έχει χάσει αρκετά και με την Εθνική Αργεντινής. Νομίζω το μόνο κρίσιμο πέναλτι που έχει βάλει στην καριέρα του ήταν πάλι με την Παρή στο 6-1 τότε που είχε κάνει το 3-0. Κρατάμε επίσης ότι η Παρή, όσα λεφτά και να δώσει, όποιους παίκτες και να έχει, φαίνεται ότι είναι μικρή ομάδα. Μακάρι να με διαψεύσει, γιατί πάντα μας αρέσει να βλέπουμε κάτι καινούριο. Αλλά δεν νομίζω ότι η Παρή μπορεί να πάρει το Champions League. Δηλαδή έχεις κερδίσει 1-4 τη χειρότερη Μπαρτσελόνα της πενταετίας και πας μετά και παίζεις έτσι. Και δεν ήταν από επιλογή. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να παίξει αλλιώς η Παρή. Την είχε κλείσει η Μπαρτσελόνα μέσα στα κάρε. Και το τελευταίο που κρατάμε είναι ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί, πλέον μπορεί, αν αλλάξουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Okay. Για άλλη μια φορά δεν έχω να προσθέσω και πάρα πολλά. Να πω μόνο το πέναλτι του Μέση ήταν και κακό πέναλτι, ήταν κακοτελεσμένο. Αυτό ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχει γίνει μια. Έτσι, το έχω ακούσει να λέγεται αυτό. Ήταν κακό πέναλτι του Μέση ή καλή απέκρουση? Το πληρώνει αρκετά ο Ναβάς. Έχει κάνει ήδη κίνηση προς εκείνη τη μεριά, χωρίς καν να πάρει τα πόδια του από την γραμμή. Που αν τα έπαιρνε, θα είχαμε και επανάληψη. Έχει πάει την προς τα εκεί. Νομίζω είναι κακή εκτέλεση πέναλτι προσωπικά. Αντί να ψαρώσει ο Μέση τον τερματοφύλακα, που είναι και το πιο σύνηθες, έγινε το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, βάζει ένα εξαιρετικό γκολ ο Μέση και αποδεικνύει πάντα ότι είναι κίνδυνος. Είπες για την Παρή ότι είναι μικρή ομάδα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με το ομάδα. Αν θες να πούμε φανέλα, να το πω λίγο καλύτερα, να το δεχτώ, γιατί έτσι το μικρή ομάδα ακούγεται κάπως άσχημα αν υπάρχει και κάποιος φιλαθλός της, κάποιος που την υποστηρίζει. Υπάρχουν όμως, τέτοιες. Δεν νομίζω να μας ακούει κανένας φαν της Παρή. Αυτό είναι, υπάρχουν τέτοιες, αλλά προχωράμε. Εμείς μπορούμε να είμαστε, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, θεωρώ. Είναι μια ομάδα που θέλει χρόνο, θέλει κάτι πολύ παραπάνω για να αποκτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση και να παίζει πιο σβηστά τέτοιους αγώνες. Όντως, κράτησε πολύ παθητικά αυτή την πρόκριση, αυτό το πρώτο καλό αποτέλεσμα που είχε πάρει στο Camp Nou. Και κάτι ακόμα, γιατί τώρα πήγαμε σε αυτό και ξέχασα τι άλλο ήθελα να πω. Ξεχνάω σήμερα τι γίνεται. Είναι ο καιρός που ο Ντεμπελέ δεν μ' αρέσει καθόλου. Σαν παίκτης καθόλου. Η νοοτροπία του γενικότερα σαν παίκτης, όλα αυτά που έχω ακούσει ότι παραγγέλνει συνέχεια απ' έξω, ενώ έχει από την ομάδα διατροφολόγο που του στέλνουν φαγητό κανονικό σπίτι. Ένα τέτοιο παίκτη για μένα δεν. Okay. Υπάρχουν και 10 παίκτες που με την. Από τη λέξη αλητία, δεν θα την κόψουμε με κανένα μπιπ. Με την αλητία του τέλος πάντων και με τον τρόπο τους καταφέρουν να γίνουν φοβεροί παίκτες και ας μην τηρούν τα καθιερωμένα, αλλά είναι λίγοι. Ο Ντεμπελέ δεν είναι μέσα σε αυτούς. Θα έπρεπε να είναι επαγγελματίας σοβαρός για να καταφέρει να κάνει καριέρα και δεν είναι. Και πάμε στο πρωτάθλημα που παίζει τώρα. Αυτή τη στιγμή, για να σου κάνω πάσα Κώστα, αυτή τη στιγμή που γράφουμε την εκπομπή, σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, που αν το κατακτήσει, που είναι και το πιο φυσιολογικό, το πιο λογικό, θα πλησιάσει στους 4 βαθμούς στην Ατλέτικο, που έφερε χ. Τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα πεις εσύ
με τις ωραίες εισαγωγές σου. Α, τέλεια, ευχαριστώ. Παίρνω και εγώ λοιπόν την μπάσα τώρα, ξέρεις και λέω άσχετο. Και πάμε στην Ιταλία. Και πάμε λοιπόν στην Ιταλία μετά αυτή την μπάσα του Ανδρέα. Όχι, ναι, παίζει σήμερα η Μπαρτσελόνα, οπότε... Ούτε ο Ντεμπελέ να ήσουν, να σου κάνω κάθετη και πας και το χάνεις. Οπότε ναι, παίζει η Μπαρτσελόνα σήμερα, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Λογικά και εγώ πιστεύω θα πάρει το τρίποντο, θα πλησιάσει κι άλλο, θα δώσει κι άλλο ενδιαφέρον στην τριάδα. Επίσης είχαμε και τη νίκη της Ρεάλ με την Έλτσε, μια έτσι, ανατροπή δεν ήταν, δεν κάνω λάθος, ανατροπή ήταν. Ναι, ναι, οπότε που μάλιστα και όλα και τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Μπεντζεμά και το τελευταίο γκολ στο 90-1 που ήταν και αυτό εξαιρετικό γκολ. Μπεντζεμά! He's done it again! It's boom. Brilliant play right there by setting up Benz by Rodrigo. Initially, he gets the header back to Benz. Benz finds Rodrigo again centrally around numbers. That little chip there, the little chest pass, and what a strike! Οπότε, ναι, μετά από αυτό το και μετά από αυτό το goal του Benzema και είδαμε πάλι τη Real ότι είναι και αυτή εδώ γενικότερα, γιατί έχουμε πει διάφορα και για τη Real ότι και παραπέει και αυτά, αλλά είναι δεύτερη και αυτή τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Οπότε αυτό με πάει και στο... Πάσα σε μένα τώρα, Ανδρέα, βλέπεις. Με πάει και στο Χ της Ατλέτικο, που είναι ακόμα ένα έτσι κακό στραβοπάτημα για την Ατλέτικο, που εντάξει, για όλους εμάς όλα αυτά είναι υπέρ, είναι συν, δεν μας χαλάει καθόλου, ούτε όσοι παίζουν στοίχημα βέβαια, που ότι εντάξει, θέλουμε να δούμε μία τριάδα και στην Ισπανία να έχει ένα ενδιαφέρον. Να, γιατί η Σεβίλη δεν νομίζω να μπορέσει να κάνει κάτι έξτρα, που είναι τέταρτη, οπότε εμένα μου αρέσει όλο αυτό. Η Ατλέτικο, δεν ξέρω, προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν θέλει το πρωτάθλημα βασικά. Δηλαδή έχει κάνει τόσες πολλές γκέλες, δηλαδή πλέον δεν ξέρουμε αν είναι όντως και γκέλες ή αν είναι κάτι φυσιολογικό. Γιατί, οκ, okay, να χάσεις ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια, οκ. Okay. Τώρα, εντάξει, η Ατλέτικο από τότε που πήρε αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, ας πούμε, που είχε φύγει τόσο μπροστά, αποδεικνύει ότι τελικά δεν ήταν τόσο σίγουρο. Βέβαια, εντάξει, οκ, okay, και τώρα έχει μία απόσταση, όχι τόσο μεγάλη όσο πριν, αλλά είναι πιο εύκολο να ανατραπεί, και ειδικά με αυτές τις κακές εμφανίσεις που κάνει. Εγώ έχω σημειώσει ότι η μεγάλη ευκαιρία ήταν με το Σουάρες στο τέλος του παιχνιδιού, στο 83, που εκεί έφτασε μια ανάσα τον γκολ με το δοκάρι του Σουάρες. Αλλά από εκεί και πέρα λίγα πράγματα. Όπως όμως και πάω στο άλλο παιχνίδι που είπαμε, της Ρεάλ, που όντως ήταν μια μεγάλη νίκη με ανατροπή. Ο Ζιντάν επέλεξε να κάνει κάποιες αλλαγές λόγω και του παιχνιδιού του Champions League που έρχεται τώρα με την Αταλάντα. Αλλά δεν του βγήκε και τόσο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο η Real δεν ήταν τόσο καλή και δεν δημιούργησε τις πολλές ευκαιρίες. Όμως στο δεύτερο απέδειξε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα και ότι μπορεί τέτοια παιχνίδια, ακόμα και όταν δεν έχει παίξει καλά, να τα πάρει. Και στο τέλος αυτό είναι κιόλας που μετράει. Αυτό και στα άσχημα, αυτό που σχολιάζαμε και πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε την εκπομπή, ότι ο νέος τραυματισμός του Αζάρ, εντάξει, δηλαδή πιο πολύ έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε έξω παρά μέσα στο γήπεδο, και είναι άσχημο και για έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Αζάρ, που εντάξει, ό,τι και να έχει γίνει, έχει αποδείξει τι παίκτης είναι και το πόσο μεγάλος παίκτης είναι, σπουδαίος παίκτης πραγματικά. Αν θυμάστε, λέγαμε ότι πριν από 2-3 εβδομάδες, λέγαμε ότι τώρα αρχίζει το δύσκολο πρόγραμμά της με την Ευρώπη και με τα δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Έχει φτάσει πλέον η διαφορά, είναι στους 7 από την Μπαρτσελόνα, με ένα παιχνίδι παραπάνω όμως, γιατί τώρα παίζει η Μπαρτσελόνα σε λίγη ώρα. Πιθανόν να γίνει 4 η διαφορά. Η Ατλέτικο εξηγείται αυτό που συμβαίνει τώρα, που τη συμβαίνει, γιατί μέχρι και το Γενάρη ήταν φορμαρισμένη, ήταν μια χαρά, τη πήγαιναν όλα. Κάποια στιγμή ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες περνάνε την λεγόμενη κοιλιά. Απλά η Ατλέτικο έχει την ατυχία, να το πω, γιατί ο προπονητής στην ουσία στην προετοιμασία, βέβαια φέτος δεν έγινε προετοιμασία κανονική, μπορεί με κάποιο τρόπο να φτιάξει το πότε θα γίνει η κοιλιά της ομάδας. Φέτος δεν έγινε προετοιμασία, οπότε δεν μπορούμε να τα ρίξουμε στον τζόλο αυτά. Τέλος πάντων,
η κοιλιά συμπίπτει με το δύσκολο πρόγραμμα. Οπότε αυτό κάπως εξηγεί το γιατί η διαφορά από τους 12 μπορεί να φτάσει ξαφνικά στους 4. Η Ατλέτικο με τη Χετάφη στο 0-0 δεν ήταν καλύτερη. Καλύτερη ήταν στο τέλος που έπαιζε και με παίχτη παραπάνω. Έχασε πολλές ευκαιρίες και ο Ντεμπελέ εκτός από το δουκάρι του Σουάρες. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον πλέον στον τίτλο. Και πάμε και στη Ρεάλ. Η Ρεάλ σίγουρα από το παιχνίδι με την Έλτσε πρέπει να κρατήσει την ανατροπή και τίποτα άλλο. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα έπρεπε να το έχει πάρει εύκολα. Και ο Μπενζεμά για ακόμα μια φορά έδειξε ότι είναι από τους κορυφαίους φόρους στον πλανήτη. Αλλά τώρα θα κάνω και εγώ την μπάσα την ωραία. Θα μείνει πάλι νούμερο ένα στη Ρεάλ ή μήπως το παλιό της νούμερο ένα θα επιστρέψει. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα αυτό. Και αναφέρομαι φυσικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, το είπες πριν, Μανώλη, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γυρίσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει ακριβώς ο Ρονάλντο. Είναι σίγουρα μεγάλο όνομα. Εγώ αυτό που είδα τον αγώνα με τη Γιουβέντους, βέβαια δεν θέλω να κάνω τώρα πάσα για την Ιταλία, γιατί δεν θα πω καθόλου την άποψή μου για την Ισπανία, αλλά αυτό που είδα στον αγώνα της Γιουβέντους με την Πόρτο δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό για τον Ρονάλντο πλέον. Πάνω θα αναμείνουμε για λίγο ακόμα στην Ισπανία και θα τα πούμε όταν φτάσει η σειρά της Ιταλίας. Αρχικά να πω ότι για μένα η Σεβίλη βγήκε εκτός από την εξίσωση του πρωταθλήματος στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα που ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες. Έχασε 1-2, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πρέπει να το λέω. Το είχαμε ξεχάσει, Νομίζω τόσο ήταν. Εκεί νομίζω βγήκε από την εξίσωση του πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι η Ατλέτικο Μαδρίτη στο πρωτάθλημα που είχε πάρει πριν μερικά χρόνια, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το είχε πάρει. Δηλαδή είχε χτίσει μια μεγάλη διαφορά και έπεφτε αυτή η διαφορά μέχρι που στο τέλος, τελευταία αγωνιστική, έπρεπε να πάει στο Camp Nou και να μην χάσει, για να μην χάσει έναν τίτλο που φαινόταν δικός της. Και νομίζω δίκαια πήρε μια ισοπαλία ή ένα 0-0 ήταν. Δίκαια, τώρα υπάρχει VAR. Είχε βάλει ένα γκολ ο Μέση και είχε ακυρωθεί λανθασμένα και θα ήταν το 2-1. Δίκαια εννοώ, όχι την ισοπαλία. Συνολικά, ναι, το συνολικά σίγουρα. Θεωρώ ότι έστω και έτσι αποκαταστάθηκε μια αδικία. Δεν είναι η συμπάθειά μου ο Ατλέτικο, δεν είναι η συμπάθειά μου ο τρόπος που αγωνίζεται, αλλά ας είμαι δίκαιος, εκείνη τη χρονιά νομίζω το άξιζε. Και δεν είναι η συμπάθειά μου για ένα παράδειγμα που δεν είναι η συμπάθειά μου, ο τρόπος που χειρίστηκε το μάτι του Champions League που έπαιζε με 6 άτομα στην άμυνα. Δηλαδή για μένα εκείνη την περίοδο δεν ήμουν στην εκπομπή, γιατί ήθελα να το πω, το είχα σημειώσει στο κεφάλι μου να το πω. Νίκησε το ποδόσφαιρο τώρα με αυτή την ήττα της Ατλέτικο τότε. Πραγματικά. Δηλαδή όχι άλλο. Για την Real, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο Μπενζεμά έχει δείξει από την πρώτη στιγμή πόσο λείπει από τη Real όταν δεν αγωνίζεται. Στο παιχνίδι με την Ατλέτικο κατάφερε πάλι που ήταν το πρώτο του παιχνίδι μετά τον τραυματισμό να ισοφαρίσει σε 1-1 και χθες πάλι έδωσε την νίκη στη Real. Αυτό. Θα δούμε τώρα και την Τετάρτη θα κάνει η Ατλέτικο πάλι στο επαναληπτικό με την Chelsea. Αν θα καταφέρει να κερδίσει, να αλλάξει το σκορ, αν θα παίξει ποδόσφαιρο, όπως λες. Οπότε ναι, και εγώ το περιμένω αυτό το παιχνίδι πώς και πώς, ιδιαίτερα τώρα με την Chelsea που δεν χάνει και ιδεολεκτικά. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι και η Real θα παίξει τον επαναληπτικό με την Αταλάντα, που εγώ ακόμα δίνω ελπίδες στην Αταλάντα, γιατί είπαμε, το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή με το παιχνίδι, τι είχε γίνει με την κόκκινη, ότι είχε πιεστεί λίγο η Real και όλα αυτά, τα συναφή. Οπότε ναι, αναμένουμε και το Champions League να δούμε και τις ισπανικές ομάδες τι άλλο μπορούν να καταφέρουν. Και για να περάσω στην Ιταλία έτσι με ένα μικρό σχολιάκι στο δίλημα που είπε και ο Μανώλης για το αν θα έρθει πάλι ο Ρονάλντο πίσω στη Ρεάλ, και εγώ πλέον πιστεύω ότι ο Ρονάλντο πλέον είναι λίγο το όνομα που μένει και πουλάει, όσο και αν μου αρέσει αυτός ο παίχτης, εντάξει είναι από τους αγαμένους παίχτες. Θα ήθελα να το δω, θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι και μια πρόκληση που του αρέσουν οι προκλήσεις σίγουρα και όλοι το ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω να γίνει. Ίσως κάτσει ακόμα να πάρει το Champions League με τη Juventus, δεν ξέρω, έτσι το βλέπω. Ίσως πιο λίγο, πιο λογικό. Αλλά ναι, δεν θα ήταν κακό. Θα μου άρεσε να το δω. Και θα ήταν σίγουρα ένα, θα γινόταν πάλι τελείριο στο ποδοσφαιρικό κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει να πει και ο Κωνσταντίνος κάτι για αυτό, γιατί δεν τοποθετήθηκε. Εγώ κρατάω μία δήλωση
του Ρονάλντο μετά το παιχνίδι του πρωταθλήματος που έκανε και το hat-trick, θα τα πούμε και μετά στη, όταν θα μιλήσουμε για την Ιταλία, που είπε ότι το τέλος, το ποδοσφαιρικό του τέλος, είναι ακόμα μακριά και ότι ακόμα έχω να αντιμετωπίσω πολλές προκλήσεις στην καριέρα μου. Τώρα αυτό, το πώς μπορούμε να το, να το εξηγήσουμε όσο να είναι, είναι λίγο ανοιχτό, δεν ξέρουμε προς τα πού απευθύνεται. Και μετά κιόλας είχαμε και το Ζιντάν στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, που είπε και αυτός ότι εννοείται πως θα τον θέλαμε πίσω, αλλά πρέπει να σεβαστούμε ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Γιουβέντους. Τα άφησε όμως και αυτός τα ενδεχόμενα όλα ανοιχτά. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό ένα μεταγραφικό σύριαλ, ας πούμε, από τα πολλά που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, ή αν ισχύει και αυτό ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θεωρώ ότι και ο Ρονάλντο, επειδή όσο να είναι τα πράγματα δεν του έχουν πάει τόσο καλά στη Γιουβέντους, από την άποψη ότι θεωρώ ότι αλλιώς με άλλα όνειρα ξεκίνησε αυτή η συνεργασία και αλλιώς έχει εξελιχθεί, δεν θα ήταν τόσο κακό και για τον ίδιο να επέστρεφε στη Ρεάλ, που μαζί πετύχανε τόσο σπουδαία πράγματα. Το θεωρώ και εγώ πιθανό, πιθανό, αλλά ως εκεί. Βέβαια και αν τον δω να κάθεται στη Γιουβέντους και να εξαλεί το συμβόλαιό του, πάλι δεν θα μου κάνει εντύπωση. Η καλύτερη πάσα λοιπόν τώρα αυτή για εμένα. Παίρνω το όνομα Ρονάλντο και μπαίνω Ιταλία και λέω ότι είδαμε να κάνει το hat-trick στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους που ήταν εξαιρετικό. Ήταν το τέλειο hat-trick, γιατί ήταν ένα με το δεξί, ένα με το αριστερό και μια κεφαλιά. Εντάξει, το δεξί ήταν στο πέναλτι. Εντάξει, το καλό σου πόδι θα στάρει στο πέναλτι, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ένα άλλο ένα εξαιρετικό επίτευγμα από τον Ρονάλντο, που όπως είπες και κολλάει πάλι σε αυτό ότι η ηλικία πάλι, αυτό που λέμε συνέχεια ότι έχουμε κουράσει, είναι ένας αριθμός για όσους προσπαθούν και έχουν το σωστό mindset, το σωστό μυαλό για να το κάνουν αυτό. Οπότε, ναι, ξεκινάω την Ιταλία από αυτό και να σας ακούσω για αυτή την εμφάνιση του Ρονάλντο και της Γιουβέντους. Blasts it for two against them in Sardinia. Well, fantastic response here to Ronaldo. And Ronaldo! Hat-trick against Carey once again. Ήτανε όπως το παρουσίασε και ο ίδιος, γιατί όταν σημείωσε και το hat-trick έκανε λίγο κάποιες κινήσεις και στην κάμερα σαν να απαντάει λίγο στους επικριτές του για όλο αυτό που έγινε, που τον... που τον κατηγορούσαν, αν το πούμε έτσι, για τον αποκλεισμό της Γιουβέντους. Εντάξει, ήταν μια άνετη επικράτηση για την Γιουβέντους, που πλέον δεν ξέρω αν μπορεί να διεκδικήσει το τίτλο, γιατί και η Ίντερ πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί, είναι η άμεση διεκδικήτρια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί όσο να είναι η Μίλαν, αρχίζει όλο και πέφτει περισσότερο. Αυτό ήταν μια εύκολη νίκη για τη Γιουβέντους και μια σπουδαία μέρα για τον Ρονάλντο, που ξεπέρασε και τον Μπελέ κιόλας στα γκολ και έχει σημειώσει, από ό,τι έχω γράψει εδώ, 23 γκολ στα 23 μάτς του Ιταλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι πάνω στα γκολ και από τον Λουκάκου. Είναι μια καλή σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα και όχι στο Champions League, που γνώρισε τον αποκλεισμό από την Πόρτο. Ήταν το hat-trick νούμερο 57 στην καριέρα του. 57 hat-trick, ενώ άλλοι βάζουν 57 γκολ καριέρας, τέλος πάντων. Απλά το ζήτημα είναι, εντάξει, τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τη Juventus που κέρδισε 3-1, θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Όλοι κινούνται γύρω από τον Ρονάλντο και λόγω Real και λόγω Πόρτο, γιατί στο μάτς με την Πόρτο ήταν πολύ κακός, να λέμε και την αλήθεια, να μην τον αποθεώνουμε μόνο. Και ειδικά η στάση του στο φάουλ που πέτυχε η Πόρτο ήταν τραγική. Αυτό που διάβασα πολλές φορές, ότι ούτε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν θα συμπεριφερόταν έτσι. Είναι αλήθεια. Το θέμα με τον Κριστιάνο είναι ότι πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ένα ερώτημα στον εαυτό του, ότι γιατί ήρθα στη Γιουβέντους. Γιατί στην αρχή, όταν ήρθε, ήρθε για να πάρει το Champions League. Το Champions League δεν έχει πλησιάσει καν στο να το διεκδικήσει. Και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος είναι ευχαριστημένος με το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που φέτος δεν ξέρουμε κιόλας αν θα το πάρει, μάλλον δεν θα το πάρει. Και εγώ πιστεύω ότι πολλοί θα ξεχάσουν ότι έχασε το πρωτάθλημα ο Ρονάλντο με τη Γιουβέντους, αλλά θα θυμούνται για πάντα αν κατακτήσει ένα Champions League. Συμφωνώ απόλυτα για την εμφάνισή του με την Πόρτο, ήταν πάρα πολύ κακή γενικότερα και με στενοχωρεί που ένας τέτοιος παίκτης πρέπει οπωσδήποτε να μείνει και τα 120 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως καμιά φορά σε αυτήν την ηλικία πρέπει να συμβαστεί ότι πρέπει να περνάει εκτός γηπέδου για να μπει κάποιος άλλος πιο νέος
ή κάποιος μπορεί να κρίνει το μάτς. Όντως δεν πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ στη Γιουβέντους. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω στην Μίλαν. Έχασε και νομίζω ότι χάνει και τις ελπίδες της για τον τίτλο. That's a lovely pass from Zielinski for Politano! Yeah! You fucked me, man. Napoli in front at San Siro. Huge blow to Milan's title hopes. And a goal for both Napoli and for Inter from Matteo Politano. Το τίτλο που φαίνεται πιο κοντά από ποτέ, η Ίντερ, δείχνει μέρα με τη μέρα ότι είναι έτοιμη για αυτό. Η Γιουβέντους έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, μπορεί να την πλησιάσει λίγο παραπάνω, να περάσει δηλαδή η Γιουβέντους στη Μίλαν και να την πλησιάσει, αλλά νομίζω θα είναι και πάλι στους 8 βαθμούς, 9, ακόμα και να κερδίσει η Γιουβέντους, είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Αυτή δεν μπορώ να δω λίγο τη διαφορά. Αλλά αυτό γενικότερα για την Ιταλία, συνολικά αυτό θα πω, ότι η Ίντερ είναι πιο κοντά στον τίτλο, η Μίλαν πλέον δεν είναι μέσα στους διεκδικητές και ό,τι μπορεί να κάνει η Γιουβέντους που για μένα δεν θα τα καταφέρει. Αυτό συμφωνώ και εγώ και όπως αναφέρθηκε κιόλας και η Ίντερ έτσι κέρδισε με την Τωρίνο που έπαιζε με γκολ του Λουκάκου και του Λαουτάρο Μαρτίνες. Συνεχίζει δηλαδή να δείχνει ότι είναι πρώτη και δεν έχει μάλλον διάθεση να χάσει την πρωτιά και το λίγο. Στους 7 θα πάει διαφορά. Αν και δεν συγγνώμη σε διακόπτω Κώστα, στους 7 θα πάει διαφορά. Είναι 55-65 αυτή τη στιγμή, θα πάει 58. Ωραία, ναι, ισχύει. Οπότε, ναι, και εγώ αυτό το βλέπω δύσκολο τώρα να χάνει η Ίντερ. Αν και εντάξει, αυτό το βλέπω δύσκολο πλέον, ότι οπότε το λέμε δεν βγαίνει, αλλά τέλος πάντων. Έχει ακόμα και αυτό το πλην ένα παιχνίδι η Juventus που ίσως παίξει κάποιο ρόλο αργότερα, γιατί η Juventus είναι τρίτη πλέον. Έκανε αυτό το ανέβασμα που περιμέναμε. Και τέλος, εντάξει, και η Ρώμα πάλι έχασε από την Πάρμα. Εντάξει, αυτό δεν είχαμε και κάτι πλέον να σχολιαστεί και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Οπότε αναμένουμε το Champions League πλέον γενικότερα για να βλέπουμε δράση εκτός των πρωταθλημάτων και νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλο να πει κάτι. Νομίζω είμαστε κομπλέ. Έχουμε City Gladbach και Real Atalanta την Τρίτη και την Τετάρτη Bayern Lazio και Chelsea Athletic Madrid. Ωραίος, πολύ σωστά. Οπότε να δούμε και εκεί, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα αποτελέσματα και με αυτά τα παιχνίδια. Αυτό ήταν λοιπόν το football break. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, έτσι, όχι, οπότε ανανεώνουμε όπως και κάθε άλλη φορά το ραντεβού μας εδώ για να πούμε για τα μεγάλα πρωταθλήματα και για Champions League, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe από τον ενθουσιασμό. Οπότε μην το ξεχάσετε. για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και αυτά. Οπότε καλή συνέχεια σε όλους από εμάς.